συζήτηση. Θεόδωρος Καράογλου, υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Β' Θεσσαλονίκης. Κύριε Καράογλου, καλώς σας απόγευμα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σιρμάτη, σε εσάς, τους συνεργάτες και βεβαίως όλους τους ακροατές. Τώρα τα δύο περιστατικά με τα ασθενοφόρα έχουν φέρει την δημόσια συζήτηση και την πολιτική στα θέματα της δημόσιας υγείας. Δύο ατάκες, Πόπη Τσαπανίδου, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας άφησε πίσω τη συντρίμια στο ΕΣΥ και αυτή η σκληρή και αμήλυτη πραγματικότητα οφείλει να μας κινητοποιήσει άμεσα. Και από την άλλη Νίκος Ανδρουλάκης, από το 2 με 4% από των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, εμείς θα δώσουμε 8 και 10% στον τομέα της δημόσιας υγείας. Να πω ότι είναι κρίμα το ότι δύο κόμματα που έχουν κυβερνήσει στον τόπο, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, από δύο δραματικά, από δύο θλιβερά αλλά τυχαία περιστατικά βρίσκουν ευκαιρία για να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς η κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Δεν σημαίνει αυτό ότι παραλάβαμε καλύτερη κατάσταση το 2019, χειρότερη ήταν. Παρόλα αυτά, ίσως λόγω του κορονοϊού δεν προλάβαμε να αναμορφώσουμε όπως θέλαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όμως, στην προμηθοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος για τη νέα τετραετία και από το σώσιο δεδομένο ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήδη μετράει περισσότερα από 40 χρόνια παρουσία στη χώρα μας, έχουμε την αναμόρφωση, τον εξυγχρονισμό, την επανεκκίνηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και μιλάμε για συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θα γίνουν μέσα στο διάστημα της επόμενης τετραετίας. Πρώτα-πρώτα, θα αναβαθμίσουμε ενεργειακά, θα εξυγχρονίσουμε, θα ανακαινήσουμε όπου χρειάζεται τα 82 νοσοκομεία, τα 156 κέντρα υγείας και τα εκατοντάδες περιφερειακά και αγροτικά ιατρία. Δεύτερον, θα προσλάβουμε σε βάθος τετραετίας περισσότερο από 10.000 γιατρούς, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, διοικητικούς και τεχνικούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τρίτον, θα προμηθευτούμε ό,τι πιο σύγχρονο ιατρικό μηχάνημα υπάρχει στον πλανήτη, έτσι ώστε να έχουν οι Έλληνες ασθενείς το δικαίωμα στη δημόσια υγεία σε ό,τι πιο σύγχρονες υποδομές υπάρχουν. Τέταρτον, θα επεκτείνουμε το δίκτυο των προαιρετικών εξετάσεων, των προληπτικών εξετάσεων για όλο τον ελληνικό λαό και για ένα νέο αριθμό ασθενειών που είναι επικίνδυνες. Και βεβαίως μια σειρά ακόμη από επιμέρους μέτρα, έτσι ώστε να το εξυγχρονίσουμε, γιατί όπως είπα και πιο πριν, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι αλήθεια ότι είναι αρκετά πίσω. Δεν είναι παράδοξο όμως, κύριε Καράογλου, να έχουμε πανδημία, άρα όλα τα φώτα να πέφτουν στην υγεία, να τελειώνει η πανδημία και να λέμε ότι έφτεξε η πανδημία που δεν ενισχύσαμε το ΕΣΥ. Η αλήθεια είναι ότι η πανδημία βοήθησε στο να υπάρχει μια πρόσληψη επικουρικού προσωπικού αρκετών χιλιάδων γιατρών, νοσηλευτών, νοσηλευτριών, διοικητικών, τεχνικών υπαλλήλων. Όμως δεν μας έδωσε το χρονικό διάστημα εκείνο που θέλαμε, ώστε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τον εξυγχρονισμό των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που γίνεται υπό συνθήκες ομαλότητας, γιατί τότε δίναμε τη μάχη για να δημιουργήσουμε καινούργιες ΜΕΘ. Αυτό ήταν το άμεσο πρόταγμα. Και θυμίζω ότι από λιγότερες από 500 ΜΕΘ φτάσαμε περίπου τις 1500, τριπλασιάσαμε τις μονάδες διατηρητικής θεραπείας. Θυμίζω ότι προσελήφθησαν, όπως είπα και πιο πριν, μια σειρά από επικουρικό προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς ευρυντικούς, οι οποίοι βεβαίως δεν ήταν μόνιμοι πάλι και τρέχει τώρα διαγωνισμό για την πρόσληψή τους με αυξημένη μοριοδότηση ακριβώς λόγω ότι υπηρετήσαν σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία. Όμως επαναλαμβάνω ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό για μας είναι ότι στο νέο μας κυβερνητικό πρόγραμμα η προμετωπίδα του κυβερνητικού μας προγράμματος είναι η επανεκκίνηση, ο εξυγχρονισμός, η ανανέωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πάντως εγώ αντιλαμβάνομαι και οι φίλοι ακροατές νομίζω αντιλαμβάνονται ότι το πιο σημαντικό είναι ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς και το λέτε ευθέως ότι τα πέντε μόλις ασθενοφόρα που δίνει το ρεπορτάζ και του Δεοπίνων και του ΣΥΤΙ ότι έχει Χαλκιδική σήμερα που μιλάμε 7 Ιουνίου δεν φτάνουν ούτε αν θα γίνουν 9 στην Χαλκιδική το καλοκαίρι. Δηλαδή τις αδυναμίες του ΕΣΥ τις βλέπετε, τις καταλαβαίνετε και νομίζω ότι... Ναι. Να πω κάτι που είναι μια πραγματικότητα, κύριε Σιρμάτη, και την αντιλαμβάνεστε κι εσείς όπως και κάθε νόημον άνθρωπος στην Ελλάδα, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού, μια κινητικότητα. Εκατοντάδες χιλιάδες, να μου πω, εκατομμύρια ανθρώπων φεύγουν από τις πόλεις, από τα αστικά κέντρα, πάνε είτε στα χωριά τους είτε σε παραθαλάσσια μέρη. Άρα προφανώς δεν μπορείς να έχεις τεράστιες υποδομές στα παραθαλάσσια, στα τουριστικά μέρη για όλο τον χρόνο, γιατί εκ των πραγμάτων οι ανάγκες αυτές προκύπτουν την καλοκαιρινή περίοδο. Άρα ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί σχετικά πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, δηλαδή την περίοδο του καλοκαιριού, εννοείται και εξυπακούεται ότι τα νησιά, οι τουριστικοί προορισμοί, η Χαλκιδική, σε ό,τι αφορά μας την Βόρεια Ελλάδα, θα πρέπει να ενισχύεται πολύ περισσότερο.
όχι με νέες προσλήψεις, απλά με την μετακίνηση, εννοείται με κάποια μπόνους, με κάποια κίνητρα οικονομικά, υπαλλήλων του Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπηρετούν στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία θα πρέπει να πηγαίνουν στα τουριστικά μέρη για να αντιμετωπίσουν τα εκατομμύρια των πολιτών που συρρέουν στα τουριστικά αυτά μέρη, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι. Τώρα, διαβάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, αχνοφαίνεται πάλι ότι αν υπάρχουν 149-148 βουλευτές, θα πάμε Αύγουστο για τρίτες εκλογές. Τώρα, αυτό αρκετοί από την αντιπολίτευση το χαρακτηρίζουν ως εκβιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι εκβιασμός. Αν το ΠΑΣΟΚ, που είναι ακόμα με το οποίο στο παρελθόν συγκυβερνήσαμε, έμπαινε και έλεγε ότι θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και να βρούμε μια ισορροπία έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε σε περίπτωση που δεν πάρουμε αυτοδυναμία, εμείς δεν έχουμε καμιά διάθεση, καμιά όρεξη να ταλαιπωρούμε τους πολίτες να πηγαίναμε σε τρίτες εκλογές. Άλλωστε, ούτε τις πρώτες εκλογές θέλαμε. Το άθλιο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογής ήταν αυτό που μας ανάγκασε και μας οδήγησε να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Γιατί είναι προφανές οι θειασότητες του συστήματος της απλής αναλογικής, ούτε αυτοί μπορούσαν να συνοηθούν μεταξύ τους. Έτσι, εισαγωγικά βάζω τη λέξη, γιατί αμφισβητώ κατά πόσο είναι προοδευτική αυτή η διακυβέρνηση, προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας, όπως έλεγε ο κ. Τσίπρας, που περιλάμβανε το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ, το ΜΕΡΑ25, τελικά αποδείχθηκε ότι κανείς από τους τέσσερις δεν ήθελε συνεργασία με κανέναν από τους άλλους. Απλά την ήθελε ο κ. Τσίπρας για να ηγεμονεύει και για να γίνει το όνειρό του, τη φαντασίωσή του να γίνει πρωθυπουργός, να το δει πράξη. Αυτό λοιπόν που λέμε εμείς είναι ότι αν υπάρχει θέληση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να μην πάμε σε τρίτες εκλογές, προφανώς και δεν θα πάμε. Εμείς δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε τον ελληνικό λαό. Θα θέλαμε ακόμη και στην πρώτη εκλογή, αν υπήρχε ενισχυμένη αναλογική και μας έδινε την δυνατότητα ο ελληνικός λαός να έχουμε μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση, να τελειώσει εκεί πέρα η περιπέτεια αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τη στιγμή που ο κ. Ανδρουλάκης είναι ρητός και κατηγορηματικός, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη, ακόμη και 149, ο ίδιος τα έχει πει αυτά που λέω τώρα. Ακόμη και 149 είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται αυτός να στηρίξει να πάμε σε μια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όταν βάζει όρο τον νικητή των εκλογών του Μαΐου του 23, αλλά και του Ιουνίου του 23, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, και όταν του βάζει όρο ότι θα συζητούσαμε, αλλά εκτός Μητσοτάκη, καταλαβαίνει ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Εκ των πραγμάτων θα οδηγηθούμε σε τρίτες εκλογές. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι που μας στεναχωρεί, γιατί δεν είναι κάτι που το θέλουμε. Δεν θέλουμε τρίτες εκλογές. Εμείς θέλαμε να τελειώσουμε, αν ήταν δυνατόν, με την ενισχυμένη αλογική, αν υπήρχε ενισχυμένη αλογική, στην πρώτη εκλογική διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, όμως, στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αν δεν μπορέσουμε να πάρουμε. Άρα το αφήνεται ως ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, αν δεν υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία. Βλέπω εδώ και δύο περίπου εβδομάδες τα ρεπορτάζ, τα πολιτικά από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε για το project Βόρεια Ελλάδα, ότι έχουν πέσει όλες οι δυνάμεις για την αλλαγή των δεδομένων σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας, τα οποία δεν πήγε τόσο καλά όσο στην υπόλοιπη χώρα η Νέα Δημοκρατία, και δίνουν μία σημασία και στο κόμμα της νίκης του κυρίου Νατσιού. Και εδώ, επειδή έλεγα στο πρώτο μέρος εκπομπής στην πολιτική συζήτηση ότι δεν βλέπουμε καθόλου το κόμμα της νίκης, πώς και δεν ζητήσατε να μπουν αυτά τα κόμματα στο debate, έτσι ώστε να τους ακούσουμε και δημόσια και στην αντιπαράθεση τι λέμε. Τι λένε, συγγνώμη. Κάτι που αποφασίζει η Διακομματική Επιτροπή. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια ιστορική παράδοση ότι συμμετέχουν στα προεκλογικά debate τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Δεν σας κάνει εντύπωση που δεν βλέπουμε τη νίκη του κυρίου Νασιού πουθενά, ούτε στις συνεντεύξεις, στις εκπομπές? Δεν έγινε κοινοβουλευτικό κόμμα και δεν ξέρουμε αν θα μπει. Έτσι, αυτό που αποφάσισε. Την κυρία Κωνσταντοπούλου που δεν τη βλέπουμε συνέχεια, κάθε μέρα και σε μια εκπομπή. Αντίστοιχα, λέω, δεν τη βλέπουμε. Δεν σας κάνει εντύπωση? Από ό,τι ξέρω, γιατί σήμερα ήμουνα στο TV100 συγκεκριμένα σε τηλεοπτικό κανάλι, υπάρχει μια απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής η οποία μοιράζει το χρόνο ανάλογα με τα ποσοστά που πήραν τα κόμματα στις εκλογές. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι το 2,92, αν θυμάμαι καλά, που πήρε το κόμμα της νίκης, θα εκπροσωπηθεί και αυτό σε κάποιο τηλεοπτικό χρόνο, σε κάποια κανάλια. Δεν υπονοώ ότι κόβει κάποιος τη νίκη, ενώ ότι δεν βγαίνει η νίκη, κύριε Καράγλου. Εμένα λούπα είναι το μυαλό μου, όχι ότι την κόβετε εσείς. Υπάρχει μια παρημιώδηση έκφραση που είχε πει ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος για τον άιμνη στρατηγό Γεώργιο Γρήγορη, ότι εδοξάστηκε κρυπτόμενος. Έτσι, τι να πω, μπορεί να επιλέγει το ίδιο το κόμμα συνειδητά να μην βγει, για να μην αποκαλυφθεί στον ελληνικό λαό τι ακριβώς προσδεύει και τι ακριβώς λέει.
Να κλείσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τη Βόρεια Ελλάδα. Τι θα περιμένουμε? Θα περιμένουμε περισσότερες επισκέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη? Θα δούμε κάτι διαφορετικό? Θα έχουμε κάποιες ίσως υποσχέσεις στο τελευταίο 15ήμερο που θα αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα περισσότερο για τους πολίτες? Κοιτάξτε, εμείς διαπιστώσαμε ότι είχαμε πολύ μεγάλες διαρροές προς τα δεξιά μας. Δηλαδή ενισχύθηκε πάρα πολύ και ήταν, φαίνεται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στην Κεντρική Μακεδονία, ότι είναι πολύ μεγάλη τα ποσοστά του κόμματος αυτού του νεοκόπου κόμματος της Νίκης, είναι γύρω στο 6% στη Δήλα Θεσσαλονίκης και άλλο τόσο είναι και σε πολλούς άλλους νομούς, στην Ιππηρία νομίζω είναι 7,5%. Αλλά παράλληλα είδαμε ότι μεγάλα ποσοστά έχει και το κόμμα του κ. Βελόπουλου, Ελληνική Λύση. Είναι λογικό και αυτονόητο λοιπόν. Δεν φιλοδοξούμε και ούτε πιστεύουμε ούτε ελπίζουμε ότι μπορούμε να πάρουμε ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαρροή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ ή προς τα αριστερά, προς το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να περιορίσουμε και να ξαναπάρουμε πίσω κάποιες από τις διαρροές που είχαμε προς τα δύο κόμματα αυτά τα μικρά, τα οποία είναι δεξιότερά μας. Είναι λογικό λοιπόν ότι θα κάνουμε την προσπάθειά μας αυτή. Και βεβαίως θέλω να πω κάτι, κύριε Συρμάτη, το οποίο πραγματικά είναι εξοργιστικό. Είναι ντροπή κάποιοι να παίζουν με το θρησκευτικό συνέστημα του λαού και να εμφανίζονται σαν οι γνήσιοι χριστιανοί ορθόδοξοι, λες και εμείς όλοι οι άλλοι δεν είμαστε χριστιανοί και δεν είμαστε ορθόδοξοι. Και βεβαίως αυτό θεωρώ ότι είναι και υποκρισία, γιατί κάποιοι εκμεταλλεύονται το θρησκευτικό συνέστημα ευκολόπιστων συμπολιτών μας, συμπατριωτών μας, και με αυτόν τον τρόπο στην ουσία επιδιώκουν να πετύχουν τους μικροκομματικούς σκοπούς τους. Δηλαδή να εκπροσωπηθούν στην πόλη, γιατί κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Αυτό είναι κάτι αδιανόητο, είναι πρώτη φορά που γίνεται και βεβαίως θέλω να το καταγγείλω, γιατί θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο να εκμεταλλεύονται κάποιοι και να παίζουν με το θρησκευτικό συνέστημα Ελλήνων πολιτών. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί την ρωτάει φίλος ακροατής. Τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς? Αν έχετε σκοπό, μια που μιλάτε για προσλήψεις στην υγεία, να τους επαναφέρετε στην εργασία τους? Δεν είμαι σίγουρος, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχουν γυρίσει οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί. Απλά έχουν υποχρέωση να έχουν. Αυτό όμως ήταν και πριν λήξει επισήμως ο κορονοϊός, γιατί. Ναι, η πανδημία, ακριβώς. Η ασθένεια του κορονοϊού έχει τελειώσει τώρα. Οπότε δεν υπάρχουν ούτε τα μέτρα τα προληπτικά. Είχαν γυρίσει αρκετά πριν, όταν είχε εκτονωθεί η κατάσταση με τον κορονοϊό. Και απλά είχαν υποχρέωση, αν θυμάμαι καλά, δύο φορές την εβδομάδα να πηγαίνουν rapid test, να φαίνεται δηλαδή ότι έχουν κάνει rapid test και ότι δεν έχουν κορονοϊό. Τώρα δεν έχουμε και πανδημία. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει τέτοια πανδημία. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να έχουν γυρίσει όλοι αυτοί οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θόδωρος Καράογλου, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Β' Θεσσαλονίκη.